Να καλωσορίσουμε μαζί μας και τον Μοχάμεντ Ελ Σπάπα. Να τον αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει, μιας και όπως σας είπα νωρίτερα, ο άνθρωπος είχε κάποιες προφορίες για τον βομβαρδισμό του σπιτιού του πατέρα του. Και να περάσουμε στην Κουιουντζίνα Ντίν, η οποία υποχρεώθηκε να φύγει από το Λίβανο το 1990 λόγω του πολέμου, να μας μιλήσει. Ντίν. Γεια σας. Εγώ δεν θα πω μόνο δύο κουβέντες μόνο, γιατί ό,τι και να πω θα είναι ασήμαντο και σχεδόν μηδενικό για αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Εγώ γεννήθηκα το 1975, δηλαδή στις αρχές του πολέμου στο Λιβάνο. Πόλεμο που έζησα ολοκληρωτικά με τους βομβαρδισμούς, τους φόβους, τον τρόμο, την απώλεια, την ηλική και την ανθρώπινη απώλεια των δικών μας ανθρώπων και την προσπάθεια να υπάρχει μια φυσιολογική παιδική επιβίωση. Όταν ζει κανείς τον πόλεμο όπως το ζήσαμε εμείς, νομίζω ότι όλος ο κόσμος το βιώνει μαζί μας και έχει την ίδια δική του, την ίδια μοίρα που έχουμε εμείς. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Και αντίστροφα, όταν ζούμε σε μια χώρα, σε έναν τόπο όπου με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κυριαρχεί ακόμα η Ειρήνη, όπως είναι η Ελλάδα εδώ, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό εκεί έξω. Θέλω μόνο να επιβεβαιώσω ότι όλα αυτά, τα λίγα βέβαια που δείχνουν τα μίντεα, είναι αληθινά. Είναι η πραγματικότητα, είναι πλέον η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μια χολιγουδιανή σκηνοθεσία. Το αίμα, το μπαρούτι, η σκόνη, οι σκουριασμένες μυρωδιές, τα κλάματα, τα ουρλιαχτά, το μακελιό, όλα αυτά είναι αληθινά. Επίσης, αυτό που είναι πολύ αληθινό είναι η σιωπή. Η σιωπή των κυβερνήσεων της Δύσης. Η σιωπή. Το ότι δεν υπάρχει εδώ, δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει εκεί έξω. Και η σιωπή σημαίνει συνένεση. Και η έναρξη αυτής της συνένεσης, βέβαια, άρχισε το περασμένο καλοκαίρι με το πραξικόπημα στην Αίγυπτο, με το μακελιό της Ραμπά στις 14 του Οδού του 2013, με τους χιλιάδους κρατούμενους, των οποίων η μοίρα είναι άγνωστη, και ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας πόλεμος στην γειτονική χώρα με καμία υποστήριξη της αιγυπτιακής κυβέρνησης για τους λόγους που είπε πριν ο κ. Σουκάς. Μαγειρεύονται χίλιες συνταγές στα πολιτικά τραπέζια με υλικό το αίμα των δικών μας ανθρώπων και των παιδιών μας. Και η σιωπή ακόμα κουφαίνει. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μας έλεγε ο μπαμπάς πάντα ότι ο φασικός στόχος του Ισραήλ είναι να λιώσουν τα σύνορα των μεγάλων αραβικών κρατών, να γίνουν δηλαδή μικρά κράτη, για να μην υπάρχει μεγαλύτερη χώρα σε επέκταση και σε στρατιωτική δύναμη. Ελπίζω να μην το ζούμε αυτό το πράγμα και να μην το ζουν τα παιδιά μας. Ευχαριστώ.